Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαστε ξανά μαζί σας. Επιστρέψαμε επιτέλους μετά από αρκετό καιρό στα συνηθισμένα, σε εισαγωγικά, στα συνηθισμένα, καθώς τίνουμε όλοι να βρούμε τους ρυθμούς μας σιγά σιγά. Τα πράγματα σαφώς καλυτερεύουν έξω. Αρχίζουμε να κυκλοφορούμε, αρχίζουμε να βρίσκουμε τις παλιές μας συνήθειες. Παρ' όλα αυτά, η αθλητική δράση έχει ακόμα δρόμο για να βρει τους κανονικούς της ρυθμούς, αν και προς εκεί οδεύουμε στο μεγαλύτερο κομμάτι, προσαρμοσμένοι βέβαια πάντα στις συνθήκες. Αυτά θα δούμε λίγο πολύ στην επόμενη σχεδόν μία ώρα, το τι ουσιαστικά έχει μεσολαβήσει στο διάστημα που δεν ήμασταν μαζί σας. Το τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες που η αθλητική δράση πρωτίστως με την Bundesliga δείχνει να βρίσκεται ξανά σε ροή. Και τι αναμένεται να δούμε στο άμεσο μέλλον, αφού ανακοινώθηκε πλέον και ότι η ελληνική Super League θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 7-8 Ιουνίου, 6-7 μάλλον Ιουνίου. Δεν απέχει πολύ, είναι 3 Σαββατοκύριακα από τώρα, και αυτό σημαίνει ότι θα ξαναδούμε επιτέλους ποδόσφαιρο, θα δούμε ελληνικές ομάδες πέρα από τις γερμανικές που είδαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, και χθες μάλλον η Werder Bremen με την Leverkusen αγωνίστηκαν χθες Δευτέρα. Η Bundesliga έχει την παράδοση να παίζουν και Παρασκευές και Δευτέρες και φυσικά Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, σε αυτά λοιπόν που χάσαμε, έχει πολλά μέτωπα το θέμα. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα στις ομάδες της Premier League που αρχίζουν σιγά σιγά να βρίσκουν και αυτές ρυθμό, αρχίζουν να οργανώνονται και να ετοιμάζονται για προπονήσεις. Έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι να δούμε ποδόσφαιρο στην Premier League. Είχαμε ήδη κάποια κρούσματα που πιθανώς να αφήσουν λίγο πιο πίσω την υπόθεση επανέναρξης. 6 κρούσματα συγκεκριμένα από 3 διαφορετικές ομάδες της Premier League βρέθηκαν θετικά στον κοροναϊό. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο έλεγχος, όχι ο έλεγχος, το τεστ σε όλες τις ομάδες της Premier League, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα αυτά τα 6 κρούσματα να είναι μια αρχή και να δούμε περισσότερα στη συνέχεια. Στην Ελλάδα πάντως δεν υπήρχαν θετικά κρούσματα στις 6 ομάδες που θα τεθούν αντιμέτωπες στα play-off. Όπως όλα δείχνουν, η ελληνική Super League θα ξεκινήσει με τον τρόπο που ήταν να σταματήσει, δηλαδή με τις αγωνιστικές όπως είχαν οριστεί. Είχαμε ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Παναθηναϊκού στην πρώτη αγωνιστική των play-off. Ο Ολυμπιακός, είναι αλήθεια ότι μετά την regular season, όπως λέμε στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, και σε συνδυασμό με την τιμωρία του ΠΑΟΚ, έχει σχεδόν καθαρίσει την υπόθεση, είναι 17 βαθμούς μπροστά, οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανατραπούν τα δεδομένα και να μην στεφτεί πρωταθλητής. Παρ' όλα αυτά γίνεται μάχη στις από πίσω θέσεις. Η τιμωρία του ΠΑΟΚ έβαλε στο παιχνίδι την ΑΕΚ. Υπάρχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος υπάρχει περίπτωση να παίξει Ευρώπη, καθώς τα οικονομικά του είναι πλέον σε καλύτερη κατάσταση, δεν χρωστάει πλέον, υπάρχουν οι συμβιβασμοί, οι διακανονισμοί μάλλον για τα οφειλόμενα, και ο Παναθηναϊκός δείχνει πλέον υγιής σε αυτό το κομμάτι, και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να του χαριστεί σε εισαγωγικά η UEFA και να μην εκτίσει ολόκληρη την ποινή αποκλεισμού από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Υπάρχει ο Άρης, ο οποίος έχει από την άλλη πλευρά αντίθετα τιμωρία για οφειλόμενα, για ληξιπρόθεσμες οφειλές. Γενικά τα play-off θα έχουν ένα έντονο ενδιαφέρον, όχι όμως για την κορυφή από ό,τι όλα δείχνουν. Τα προηγούμενα χρόνια που δεν συμμετείχε ο πρώτος, δεν κρίνονταν ο πρωταθλητής από τα play-off,
Η μάχη γινόταν για τη δεύτερη θέση. Φέτος που κρίνεται ο πρωταθλητής μέσα του play-off, είναι τόσο μπροστά πλέον που έχει καθαρίσει την υπόθεση, οπότε και πάλι τα play-off θα κρίνουν τον δεύτερο κατά βάση και τους υπόλοιπους εν συνέχεια. Στασιμότητα γενικά στα μεταγραφικά. Σήμερα υπήρχε η συνάντηση της οικογένειας Βαγιανίδη, των γονέων, οι οποίοι αποτελούν, παίζουν ρόλο μάνατζερ ουσιαστικά για τον νεαρό παίκτη του Παναθηναϊκού. Συναντήθηκαν με τον Γιάννη Αλαφούζο, τον ηγέτη, διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού, και ξεκαθάρισαν ότι ο Βαγιανίδης έχει σκοπό να αγωνιστεί στο εξωτερικό, και αυτό σημαίνει ότι κατά 99% φαίνεται να μην συνεχίζει στον Παναθηναϊκό την επόμενη σεζόν. Ένας παίκτης ο οποίος τράβηξε τα βλέμματα, ακούμε καιρό ότι είναι μεγάλο ταλέντο. Στην πρώτη του συμμετοχή σκόραρε μοίρας ασίστ, και γενικά εντυπωσίασε, παρότι οι συμμετοχές του ήταν πάρα πολύ λίγες στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Οι σκάουτερ της Σίντερ έχουν εντυπωσιαστεί από την ομάδα, την K20, που τον έχουν δει να αγωνίζεται και ίσως να αποτελούν το βασικότερο διεκδικητή του παίκτη. Νομίζω θα είναι ένα θέμα που θα τραβήξει αρκετά το καλοκαίρι, το που θα αγωνιστεί ο Βαγιανίδης του χρόνου. Λοιπόν, ένα ενδιαφέρον νέο που διαβάζω αυτή τη στιγμή, δημοσιεύτηκε πριν από λίγη ώρα. Ο Ιωνικός Νικαίας, η ομάδα που φέτος αγωνίζονταν στην Basket League, φαίνεται ότι έχει ευχάριστα νέα για το γηπεδικό της. 29 Μαΐου θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανακατασκευή του γυμναστηρίου του Πλάτωνα, το οποίο θα είναι η κέντρα της ομάδας. Πολύ θετικό αυτό. Είναι γνωστό για τον Πανιόνιο ότι ταλαιπωρείται τον τελευταίο καιρό με το γηπεδικό του στο μπάσκετ. Όπως γνωρίζετε, έχει γκρεμιστεί το παλιό γήπεδο του Δουαρτάκης, δυστυχώς χωρίς να προβλεφθούν τα απαραίτητα για την έναρξη των εργασιών του νέου γηπέδου, με αποτέλεσμα ο Πανιόνιος να είναι άστεγος να φιλοξενείται από το Σοφία Μπεφών, όπως και ο Ιωνικός που λέγαμε νωρίτερα. Και το σημαντικότερο δεν είναι ότι ο Πανιόνιος είναι άστεγος, είναι ότι δεν γνωρίζουμε πότε και αν θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανέργευση του νέου δημοτικού γηπέδου της Νέας Μύρνης. Δυστυχώς μυρίζουμε περίπτωση Νέας Φιλαδελφίας, δηλαδή ότι θα κρατήσει πολύ καιρό αυτή η υπόθεση. Δυστυχώς, γιατί είναι κρίμα για τον Πανιόνιο να μένει άστεγος, να τριγυρίζει από εδώ και από εκεί. Μια ομάδα με βαριά φανέλα, μεγάλη ιστορία, παρά τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, έχει καταφέρει να παραμείνει στην Basket League, όσο δύσκολες και αν ήταν οι συνθήκες που αντιμετώπισε. Εν πάση περιπτώσει, στα του ποδοσφαίρου λοιπόν, να πούμε ότι στην Bundesliga νομίζω ότι περισσότερο απ' όλα δεν ήταν τα αποτελέσματα που μας ενδιέφεραν, αλλά ήταν ότι είδαμε ξανά δράση, ότι είδαμε ποδόσφαιρο, ότι είδαμε σημείο ζωής. Το ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητας, και όταν δείχνει να επιστρέφει ένα βασικό κομμάτι της ζωής μας, είναι πολύ σημαντικό για να μας δείξει ότι όλα επιστρέφουν στην κανονική τους ροή, ότι αυτό που ζήσαμε αρχίζει να περνάει, δεν έχει τελειώσει, είναι δεδομένο αυτό. Μπορεί να υπάρχει και νέο κύμα, όπως ακούγεται, για το φθινόπωρο. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ θετικά τα δείγματα των τελευταίων 24 ώρων, καθώς ακούγονται αρκετά θετικά νέα για την αντιμετώπιση του ιού. Θα το δούμε στην πορεία αυτό, βέβαια. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι ένα κομμάτι που, πέραν των υπολείπων που είπα νωρίτερα, ότι θα μας γεμίσει η αισιοδοξία να βλέπουμε τη ζωή μας να γυρίζει πίσω, είναι και ένα μεγάλο πείραμα εντός εισαγωγικών, καθώς βλέπουμε πόσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε
στις συνθήκες που ήμασταν νωρίτερα, ακόμα και με αργά βήματα. Υπάρχουν βέβαια οι σωστές προϋποθέσεις, έχουν απολυμάνει μπάλες, τηρούνται οι αποστάσεις στους πάγκους, στα αποδυτήρια. Με ελάχιστες εξαιρέσεις λείπουν οι χειραψίες και οι αγκαλιές. Δεν το τήρησαν όλες οι ομάδες. Κάποιες ομάδες παρασύρθηκαν βέβαια. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι βλέπουμε ξανά πολλούς ανθρώπους στον ίδιο χώρο να έρχονται σε επαφή. Τα πρώτα δείγματα ήταν θετικά, όπως και να έχει, από υγειονομικής πλευράς. Και γιατί όχι να μην συνεχίσουν έτσι τόσο στην Bundesliga όσο και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Ένα πολύ ενδιαφέρον νέο διαβάζω αυτή τη στιγμή, το οποίο κυκλοφορεί εδώ και λίγα λεπτά. Είναι πολύ νέο, πολύ νέα είδηση. Καθώς ανακοινώθηκε ότι στη διοργάνωση της FIBA, στο Basketball Champions League, θα αγωνίζονται τη νέα σεζόν το 2020-21 η Vilnius Ritas από την Λιθουανία, η Ντάρους Άφακα και η Bilbao, που εισαγωγικά πήραν μεταγραφή από το EuroCup. Και αν η Vilnius Ritas και η Bilbao, είναι ομάδες που δεν είναι πρώτης κλάσης, η Ντάρους Άφακα, να θυμίσω ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια παίζει και στην Ευρωλίγκα, είχε και τον David Blatt προπονητή, τον γνωστό μας. Είχε κάνει αξιόλογες πορείες σε Τουρκία και σε Ευρώπη και σε Ευρωλίγκα. Φυσικά και στην στο EuroCup, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, ήταν κάτοχος του EuroCup πριν 2-3 χρόνια. Επιτρέψτε μου να το εξακριβώσω. Με τις οδηγίες του David Blatt και μια ομάδα με πολλούς χορηγούς, δυνατούς χορηγούς. Ναι, σωστά. Είχε κατακτήσει το EuroCup υπό τις οδηγίες του David Blatt. Τη σεζόν 17-18, και γι' αυτό άλλωστε επέστρεψε στην EuroLeague την χρονιά 19-20. Την, ναι, σωστά. Ναι, και αυτό είναι μια είδηση που τη σεζόν 18-19, συγγνώμη, επέστρεψε στην EuroLeague, δεν αγωνίζεται φέτος. Στην Ritas Vilnius αγωνίζεται τα αδέρφια Καλαϊτζάκη. Δανικός ο ένας από τον Παναθηναϊκό, ο έτερος αδερφός αγωνίζονταν στο Χολαργό πριν μεταγραφή στην Ritas. Και είναι μια είδηση που, εντάξει, δίνει ένα ακόμα χαστούκι στην Ευρωλίγκα, η οποία Ευρωλίγκα τον τελευταίο καιρό δείχνει να μπάζει, να μην δείχνει να λειτουργεί ορθά. Υπάρχει βέβαια και η αλλαγή του χορηγού που πάντα παίζει ρόλο. Η Ευρωλίγκα είναι μια διοργάνωση που βασίζεται στους χορηγούς της και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Οι ομάδες της κατά κόρον μεγάλα συμβόλαια βασίζονται σε αυτά που τις προσφέρει, τα οποία ναι μεν είναι περισσότερα σε σχέση με αυτά που προσφέρει το FIBA Champions League, αλλά δείχνει η Ευρωλίγκα να μην έχει προοπτικές, δείχνει να έχει μια στασιμότητα και αυτό φαίνεται κυρίως στην διαχείριση που έγινε το τελευταίο καιρό στο ζήτημα του κορονοϊού και στην διακοπή. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση ακόμα. Μάλλον την Παρασκευή θα έχουμε επίσημη και οριστική ανακοίνωση για το τι θα συμβεί με τη συνέχεια της διοργάνωσης. Έχουν απομείνει, με θυμίζω, 6 αγωνιστικές για την ολοκλήρωση της EuroLeague και από εκεί πέρα υπήρχαν τα play-off και το Final Four. Υπάρχει έντονο το στοιχείο του Final Eight, το οποίο πιθανώς να επιλέξει η διοργάνωση, όπως θα κάνει και η FIBA με το Champions League.
Αλλά υπάρχουν πρώτα από αυτό και οι εξαγωνιστικές. Πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για να διοργανώσει το υπόλοιπο της σεζόν. Έχει δείξει το Βελιγράδι και έχει εξεταστεί σοβαρά. Υπήρχαν και φωνές που λέγανε για Ελλάδα, με τα στάδια υπάρχουν, με το ΆΚΑ, με το ΣΕΦ, με το ελληνικό ίσως. Η ουσία είναι όμως ότι επί του παρακτέου η, ας πούμε, έρευνα για την υπόθεση έχει γίνει για το Βελιγράδι, οπότε νομίζω ότι αν υπάρχει συνέχεια και αν το πλάνο που λέει για συνέχεια της διοργάνωσης σε μία πόλη με 6 αγωνιστικές και Final 8 θα είναι στο Βελιγράδι κατά πάσα πιθανότητα. Και υπάρχει και μια μικρή πιθανότητα για το Κάουνας, το οποίο επίσης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, χωρίς όμως να εξυπηρετούν οι πτήσεις και τα αεροδρόμια. Μάλιστα, λοιπόν. Στα του μπάσκετ, λοιπόν, για να παραμείνουμε, θα κάνουμε εκτενέστερη αναφορά στην επόμενη εκπομπή μας, αλλά νομίζω ότι τις τελευταίες εβδομάδες, τις τελευταίες 5 εβδομάδες έχουμε εθιστεί όλοι στο Last Dance, μια εκπληκτική σειρά του Netflix για τους Bulls και τον Michael Jordan, για την τεράστια αυτή καριέρα ενός όχι απλά κορυφαίου μπασκετμπολίστα, του ίσως του κορυφαίου αθλητή που έχουμε δει, ένας άνθρωπος που έπασχε από ανταγωνιστικότητα, όπως έχουν πει πολλοί συμπαίκτες και αντίπαλοι του, ένας άνθρωπος που δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να χάνει ούτε στα χαρτιά ούτε στο παραμικρό, αγαπούσε την νίκη και έκανε τα πάντα για την νίκη, σε fair πλαίσια πάντα, όχι σε αντιαθλητικά. Στο αντιαθλητικό κομμάτι, 6 δαχτυλίδια πρωταθλητή, 2 χρυσή χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες, τένις το ξεχνάμε, γιατί ήταν στο κολέγιο ακόμα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 84. Φυσικά η Dream Team του 92 έχει μείνει στην ιστορία. Η κορυφαία εθνική ομάδα που έχουμε δει ποτέ. Όσοι την είδατε τέλος πάντων, και εμείς που ήμασταν αγέννη την είδαμε αργότερα σε βίντεο και στο YouTube. Θα κάνουμε λοιπόν στην επόμενη εκπομπή ένα μεγαλύτερο αφιέρωμα στον Michael Jordan. Έχουν μιλήσει άπαντες για αυτόν τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, στα εραστεχνικά αθλήματα, εκεί που υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μια κινητικότητα σε γραφεία κυρίως αυτή η κινητικότητα και σε τηλεδιασκέψεις, έχουμε αρκετές εντάσεις. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι από την Ομοσπονδία του Handball ότι τα πρωταθλήματα Handball ανδρών και γυναικών τελειώνουν οριστικά και απονέμονται οι τίτλοι. Η ΑΕΚ στους άντρες και ο ΠΑΟΚ στις γυναίκες ανακηρύσσονται πρωταθλητές. Κάτι που, όπως είναι λογικό, από τους αντιπάλους έφερε αντιδράσεις. Η ΑΕΚ κατά βάση με το διπλό της κόντρα στον Ολυμπιακό ήταν το κλειδί που ίσως και να της χαρίζει τον τίτλο με τον τρόπο που ήρθε. Πολλές ανακοινώσεις από τις ομάδες στην προκειμένη περίπτωση, μια και είπαμε για handball. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που διαμαρτύρεται στο τρικό κομμάτι, καθώς δεν ήθελε ο Ολυμπιακός να δοθεί ο τίτλος στην Ένωση. Αντιθέτως όμως ο Ολυμπιακός πήρε τον τίτλο στο γυναικείο βόλεϊ χωρίς να διαμαρτυρηθεί ιδιαίτερα, αλλά με έντονες διαμαρτυρίες από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Και όπως ο Ολυμπιακός στο handball, έτσι και η ομάδα της Νέας Ιωνίας στο γυναικείο handball
ζητά νέα διάσκεψη, τηλεδιάσκεψη, ώστε να καθοριστεί η τύχη του πρωταθλήματος. Όσοι μας παρακολουθείτε, είχατε παρακολουθήσει και τις αδερφές Κυπεσίδου, οι οποίες μας είχαν τιμήσει με την παρουσία τους, αθλήτριες του ΟΦ Νέας Ιωνίας, η μία τερματοφύλακας, η άλλη playmaker. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ ήταν σαφέστατο φαβορί στο γυναικείο handball και ήταν αρκετά μπροστά. Ωστόσο, υπάρχει λογική αντίδραση από τους αντιπάλους. Όταν ένα πρωτάθλημα δεν ολοκληρώνεται, είναι περίεργο να στέφεις κάποιον πρωταθλητή. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να γράφει ο βαθμολογικός πίνακας, αν δεν ολοκληρωθεί ένα πρωτάθλημα οριστικά, ειδικά σε αθλήματα που έχουμε play-off, και play-off με τελικούς μάλιστα, γιατί okay, και στο ποδόσφαιρο έχουμε play-off, αλλά έχουμε σειρά αγώνων, δεν έχουμε έναν τελικό, ο οποίος τελικός μπορεί να καθορίσει τον νικητή, τον πρωταθλητή, ανεξαρτήτως της πορείας ως τότε. Θα μπορούσε σε μια σειρά 2-30 αγώνων να υπάρχει κάποια ανατροπή σε τελικούς. Στο ποδόσφαιρο αντίστοιχο, ο Ολυμπιακός είναι 17 βαθμούς μπροστά. Okay, δεν έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, αλλά απέχει 2 νίκες, νομίζω, μαθηματικά, όχι. Μπορεί και μία νίκη, μία μισή ίσως νίκη. Ή αντίστοιχα, όπως το πρωτάθλημα της Premier League, με την Liverpool να είναι, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα, επίσης πρέπει να είναι 17 βαθμούς μπροστά από την δεύτερη City. Εκεί υπάρχει μια μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά και πάλι ποτέ δεν ξέρεις, ειδικά υπό τις συνθήκες που ζούμε, που οι αθλητές έχουν μείνει χωρίς προετοιμασία, χωρίς παιχνίδια στα πόδια τους, χωρίς προπονήσεις. Μπορεί να πατήσουν χορτάρι και να ανατραπούν όλα. Όσο λίγες πιθανότητες έχει και αν έχει αυτό το σενάριο. Έτσι λοιπόν έχουμε τις διαμαρτυρίες. Παρ' όλα αυτά έχουμε επίσημο πρωταθλητή, όπως ανακοινώθηκε σήμερα στα πρωταθλήματα handball. Στο βόλι υπάρχει ένα μεγαλύτερο μπέρδεμα. Το αντρικό βόλι καταρχάς φαίνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα θα συνεχιστεί. Δεν ξέρουμε υπό ποιες προϋποθέσεις και με ποιον τρόπο, αλλά δείχνουν όλες οι πλευρές να έχουν μια τάση προς συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός με επίσημη ανακοίνωση, για να το ξεκαθαρίσω αυτό, ο Παναθηναϊκός έχοντας κοινή διοίκηση σε μπάσκετ και ερασιτέχνη, τον κύριο Γιανακόπουλο, η ανακοίνωση που είχε βγάλει πριν 2-3 εβδομάδες ουσιαστικά μιλάει για όλα τα τμήματα, για όλα τα αθλήματα που ζητάει την οριστική διακοπή. Άνευ πρωταθλητή, όπως γράφουν οι πράσινοι, και αυτό προς τιμήν τους. Περιλαμβάνει και το μπάσκετ, στο οποίο η Basket League θα ανακοίνωνε πρωταθλητή του Παναθηναϊκού. Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα η ολοκλήρωση πρωταθλήματος, αλλά προς εκεί τίνουν όλες τις πλευρές. Ο Παναθηναϊκός γενικώς ήταν σε μια πάγια θέση ότι πρέπει να υπάρχει οριστική διακοπή χωρίς πρωταθλητή, να μπει μια παύλα σε όλα τα αθλήματα και να ξεκινήσει από τη νέα σεζόν κάθε αθλητική δραστηριότητα. Γι' αυτό ότι αναφέρουμε τόσο στο... εντάξει, handball δεν έχει Παναθηναϊκός, ωστόσο και για το μπάσκετ και για το βόλεϊ έχει να κάνει το ίδιο. Παρ' όλα αυτά, στο μπάσκετ υπήρχε μια συζήτηση του κύριου Μάκη Αγγελόπουλου με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο. Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ ανέφερε ότι πρωτίστως είναι υπέρ της ολοκλήρωσης του πρωταθλήματος υπό συνθήκες που να το επιτρέπουν. Και όπως ανέφερε σε πρόσφατη δήλωσή του, είπε ότι ο κύριος Γιανακόπουλος ήταν θετικός σε αυτό, αν γινόταν όπως πρέπει. Έχει μείνει λίγο στον πάγο το θέμα του μπάσκετ και της Basket League. Στο βόλι λοιπόν, όπως έλεγα, αν στο αντρικό βόλι φαίνεται ότι μάλλον πάμε για ολοκλήρωση, είχαμε 2 αγωνιστικές για το φινάλε, όπου είχαμε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος, ο ΠΑΟΚ δεύτερος και ο Παναθηναϊκός τρίτος, ήταν σε απόσταση αναπνοής οι τρεις τους. Την τελευταία αγωνιστική που είδαμε, ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει στο Ρέντι με 1-3 του Ολυμπιακού. Έβαλε φωτιά στο πρωτάθλημα,
έμεινε σε αποστάσεις να μπλώσει από τον ΠΑΟΚ, διεκδικώντας τη δεύτερη θέση, όπου με τα δεδομένα τότε θα του έδινε πρόκληση κατευθείαν στους ημιτελικούς και θα απέφευγε τον πρώτο γύρο των play-off, των, ας πούμε, προημιτελικών. Έξι ομάδες θα έπαιζαν στα play-off. Και στις αγωνιστικές που απέμεναν, ο ΠΑΟΚ είχε να παίξει μέσα στην Κηφισιά, η οποία ήταν τέταρτη και πέμπτη, μάλλον, μια ανάσα από την τέταρτη θέση και τον Φίνικα. Πολύ ανταγωνιστική Κηφισιά που έχει κάνει πολλές ζημίες φέτος. Είχε κερδίσει και μέσα στον Παναθηναϊκό, άλλωστε, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του Λιγκάπ. Και στην τελευταία αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ υποδέχονταν τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, είχαμε δύο αγωνιστικές στις οποίες μπορούσαν να συμβούν ενδιαφέροντα πράγματα. Και όχι απλά ανατροπή. Ο Ολυμπιακός είχε ένα εύκολο πρόγραμμα. Αν δεν κάνω λάθος, έπαιζε με την Ελπίδα Μπελοκήπων και είχε και ένα επίσης παιχνίδι που δεν ήταν ντέρμπι, που σημαίνει ότι πολύ δύσκολα θα είχαν την πρώτη θέση. Αλλά για τη δεύτερη θέση γινόταν πραγματική μάχη. Την Παρασκευή θα γίνει η οριστική συνεδρίαση για το μέλλον της Βόλ Ελλήνικ των Ανδρών. Ο Ολυμπιακός, ωστόσο, έχει ξεκινήσει τις προπονήσεις. Και δεν ξέρω, ίσως να είναι και ένα σημάδι αυτό, ότι κάτι θετικό μπορεί να συμβεί. Στο κομμάτι των γυναικών, και αρχικά είχε ανακηρυχθεί πρωταθλητής Ολυμπιακός μετά την οριστική διακοπή που ανακοίνωσε η ΕΟΠΕ. Την οριστική διακοπή σε όλα τα τουρνουά και πρωταθλήματα που οργανώνει η ΕΟΠΕ, δηλαδή γυναικείο πρωτάθλημα, πρελίγκ γυναικών, αλφαδία ανδρών, τα τμήματα υποδομών, καθώς και τα κύπελα, τα Final Four ανδρών και γυναικών, που γίνονται υπό την εποπτεία της ΕΟΠΕ. Ωστόσο, υπάρχει τις τελευταίες μέρες μια κινητικότητα για το αν θα υπάρχει διακοπή τελικά ή αν θα συνεχίσουν. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει συνέχεια στο γυναικείο πρωτάθλημα. Είναι πολλά τα συζητήματα. Πρωτίστως, ότι οι αρκετές αθλήτριες έχουν ανακοινωθεί από νέες ομάδες. Έχουμε πολλές μεταγραφές Ελληνίδων αθλητριών που έφυγαν και τις τελευταίες 48 ώρες έχουμε και αρκετές μεταγραφές στο εσωτερικό της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, όπως έχουν ανακοινωθεί λοιπόν επίσημα από την Κούνεο η Ζαχαίου, η πιο πρόσφατη ανακοίνωση που βλέπω, παρότι η μεταγραφή είχε γίνει πριν λίγες μέρες, σήμερα ανακοινώθηκε επίσημα από την Ιταλική ομάδα. Στην Κούνεο θα αγωνίζεται και η Όλγα Στράτζαλη, η οποία μεταγράφηκε. Επίσης, χθες έγινε η επίσημη ανακοίνωση από την Μιλούζ, η οποία Μιλούζ ανακοίνωσε την Τζίνα Λαμπρούση, η οποία μετά από 6 ή 7 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, αφήνει τον Ολυμπιακό έχοντας πάρει πάρα πολλούς τίτλους και πρωτίστως το Ευρωπαϊκό Challenge Cup. Στη Μιλούζ, όπου αγωνίστηκε η Αθηνά Παπαφωτίου προ 2 ετών. Η Παπαφωτίου, η οποία πέρυσι ήταν στην Κονελιάνο, φέτος μεταγράφηκε στη Στουτγκάρδη. Πολύ σημαντική μεταγραφή σε μια πολύ καλή ομάδα, σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Επιστρέφει στη Στουτγκάρδη, στην οποία κατέκτησε το κύπελο το 2015, κύπελο Γερμανίας. Θα αγωνιστεί στο Champions League την επόμενη χρονιά. Η Στουτγκάρδη είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στην Bundesliga, δεύτερη πέρυσι. Ήταν η πρώτη ομάδα στην οποία αγωνίστηκε στο εξωτερικό η Παπαφωτίου, αφού έφυγε από την ΑΕΚ. Είχε προϋπάρξει και στον Παναθηναϊκό κάποια στιγμή την σεζόν 10-11. Ποια άλλη έχω ξεχάσει? Έχω ξεχάσει την Άνθη Βασιλαντωνάκη, η οποία παρέμεινε σε τουρκικά χώματα, άφησε τη Γαλατά Σαράι και μεταγράφηκε στο Αϊδίνη. Επίσης, δεν έχει βρει ομάδα ακόμα, αλλά χθες ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της, ή μάλλον δεν ανανέωσε τη συνεργασία της με τον ΠΑΟΚ, η Εύα Χαντάβα, η οποία έχει ίσως το πιο το μεγαλύτερο σε ποικιλία βιογραφικό. Έχει αγωνιστεί σε πάρα πολλές χώρες, είχε φύγει από την Ελλάδα, από τον Ολυμπιακό, πήγε στην Τουρκία, πήγε στην Ιταλία σε πολύ δυνατά πρωταθλήματα, γύρισε στην Ελλάδα για τα Βρυλίσια,
Έφυγε ξανά στο εξωτερικό, αγωνίστηκε στη Βραζιλία, στη Φλαμέγκο, πήγε στην Ταϊλάνδη. Έχω ξεχάσει την Ινδονησία, όπου πέρασε και από την Ινδονησία. Έχει αγωνιστεί σε ενδιαφέροντα προαθλήματα, τα οποία είτε λίγο είτε πολύ είναι ανταγωνιστικά. Έχει κάνει μια πολύ αξιόλογη καριέρα. Τα τελευταία 2 χρόνια αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ και μάλιστα ως αρχηγός. Ανέβασε τον ΠΑΟΚ με την ηγετική της ικανότητα στην Volley League. Για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στη Volley League των γυναικών, στην πρώτη κατηγορία. Και μάλιστα βρισκόταν στην 5η θέση, μια ανάσα από, από τη θέση Δαβούλας, με την οποία θα αγωνίζονταν την αγωνιστική, όπου τελικά δεν έγινε, την 3η από το τέλος. Είχε δηλαδή σοβαρές πιθανότητες ο ΠΑΟΚ να μπει στην τετράδα και στα play-off. Ουσιαστικά το κενό της Χαντάβα αναπληρώνεται από την Λίτσα Μερτέκη, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα από τον Δικέφαλο. Παραμένει δηλαδή ο ΠΑΟΚ σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε ακόμα καιρό για να δούμε πώς θα σχηματιστούν τα ρόστερ. Υπάρχει και πρόταση στην Μόνικα Ποτοκάρη, η οποία αγωνίζονταν στον Παναθηναϊκό πέρυσι. Και ο ΠΑΟΚ θέλει να την κάνει δίδυμο με την Μερτέκη. Αν παραμείνουν και η Έλενα Κωνσταντινίδου, αλλά και η νεαρή πολύ ταλαντούχα η Πολυνοπούλου, η κεντρικός, η οποία έκανε πολύ καλή σεζόν φέτος, ο ΠΑΟΚ θα είναι ακόμα πιο δυνατός, θα είναι πολύ ανταγωνιστικός στην επόμενη σεζόν. Και αν δούμε ότι ο Ολυμπιακός γενικά πάντα τα τελευταία χρόνια είναι μια ισχυρή δύναμη, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε και ήταν πολύ καλός, αν και είχε ακόμα περιθώρια βελτίωση. Ο Άθυρας ήταν εξαιρετικός και φάνηκε και στην Ευρώπη, που έφτασε στους 8 του Challenge Cup. Έχασε στο χρυσό σετ την πρόκριση για την τετράδα, στην οποία είχε προκριθεί ο Ολυμπιακός. Είπαμε για τον ΠΑΟΚ ότι επίσης είναι πολύ δυνατός. Ο Παναξιακός επίσης μπορεί φέτος να μην τα πήγε ιδιαίτερα καλά, να έμεινε λίγο πίσω, αλλά είναι μια δύναμη τα τελευταία χρόνια. Και η Θέτη Δαβούλας, η οποία είχε ένα εξαιρετικό ρόστερ και μια πολύ καλή παρουσία που την έφερε στην τετράδα. Σε αυτές τις ομάδες θα προσθεθεί και η ΑΕΚ, η οποία μπορεί να μην ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα, αλλά ουσιαστικά με την διακοπή ανακοινώθηκε ότι η ΑΕΚ θα ανέβει, θα επιστρέψει στην Volley League, από την οποία απουσίασε τα τελευταία χρόνια, και μάλιστα θα επιστρέψει με ένα πολύ καλό ρόστερ. Όπως δείχνουν όλα, δεν είναι ακόμα επίσημο, αλλά φαίνεται ότι Κουντουρά και Καβαδία θα συνεχίσουν στην ομάδα. Η Μαρία Νομικού κατά πάσα πιθανότητα θα χαιρετήσει. Υπήρχαν επίσης καλεσμένες μας μέσα στη σεζόν η Βασιλική Διάλα και η Μαργαρίτα Χάνα. Η Διάλα ειδικά έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν δίπλα στην Καβαδία ως κεντρικός και δείχνει να καθιερώνεται στην ομάδα της ΑΕΚ. Φυσικά υπάρχει και η Μαρία Ράπτη, η οποία έκανε μια πολύ καλή χρονιά, και του χρόνου η Volley League των γυναικών θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική. Αν φέτος ήταν ήδη ανταγωνιστική, του χρόνου θα είναι ακόμα πιο δυνατή και θα γίνει μάχη για την τετράδα. Φυσικά βοηθάει και το ότι ο Ολυμπιακός αποδυναμώθηκε με την φυγή της Λαμπρούση και της Ζαχαίου, των 2 κεντρικών δηλαδή. Η Γιώτα έμεινε από τις κεντρικές. Επίσης η Λαζάρεβιτς ή αλλιώς Ζιβογίνοβιτς, με το νέο της όνομα μετά το γάμο της, έφυγε για οικογενειακούς λόγους, γιατί σκοπεύει να κάνει οικογένεια. Και ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι χάνει κάτι από τη δυναμική του. Δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατός ή δεν θα είναι φαβορή την επόμενη χρονιά. Σαφώς όταν έχεις κατακτήσει 7 πρωταθλήματα σερί, είσαι το φαβορή και για το επόμενο. Έχει κατακτήσει και το 8ο θεωρητικά, αν ισχύει αυτό ότι φέτος ο τίτλος θα πάει στον Ολυμπιακό. Πολύ έντονη φημολογία ότι ο Ολυμπιακός θέλει είτε την κεντρικό του Παναθηναϊκού, την Άννα την Καλαντάτζε, είτε την κεντρικό του Αόθυρας, την με συγχωρείτε μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή το όνομα,
με τόσες πληροφορίες. Υπάρχει έλλειψη στις κεντρικές για τον Ολυμπιακό, όπως είπα, έφεραν δύο από τις τρεις. Η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου είναι ο στόχος του Ολυμπιακού, ένας από τους στόχους. Και μιας και είμαι στην ομάδα του Άωθυρας, ένα από τα δυνατά της ονόματα φέτος, η Μεντάρο, η Γιαρμής Μεντάρο, έφυγε από την ομάδα, ανακοινώθηκε και αυτή στη Γαλλία για λογαριασμό της Νάντ. Είναι περίεργο το σκηνικό. Δεν ξέρουμε ποιοι αθλητές θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, ποιοι μάλλον θα έρθουν ως μεταγραφή στην Ελλάδα σε μια σεζόν όπου τα μπάτζετ θα πέφτουν. Γενικά οι μετακινήσεις θα είναι ιδιαίτερες. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο έχει ανέβει επίπεδο, πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλό και στα play-off αναμέναμε να είναι ακόμα καλύτερο. Υπάρχει μια πρόταση από το site Volley News, η οποία είναι ξεκάθαρα πρόταση και δεν είναι κάποια απόφαση ομοσπονδίας, η οποία πρόταση έχει να κάνει με τον τρόπο που θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν τα πρωταθλήματα, και αυτή η πρόταση λέει έναρξη των προπονήσεων, της προετοιμασίας μάλλον, αρχές Αυγούστου, στο τέλος του Αυγούστου να γίνουν οι αγωνιστικές που έχουν απομείνει και στις αρχές του Σεπτέμβρη να ξεκινήσει, να ξεκινήσουν τα play-off, οι σειρές ημιτελικών και τελικών, με την ολοκλήρωση των τελικών του πρωταθλήματος να γίνουν τα Final Four αντρών και γυναικών γύρω στα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, και αμέσως μετά να γίνει και το Super Cup, το οποίο είχε σκοπό να κάνει η ΕΟΠΕ για τους άντρες με πρωταθλήτη και κυπελούχο. Και αν υπήρχε double με την ίδια ομάδα, κατακτά πρωτάθλημα για κύπελο, να έπαιζαν οι δύο πρώτοι του πρωταθλήματος. Έχει αρκετά θετικά αυτή η ιδέα, αλλά έχει και αρκετά αρνητικά, και πρωτίστως το ποιοι αθλητές από αυτούς που έχουν κλείσει κάποια μεταγραφή θα επέστρεφαν για να αγωνιστούν ή θα καθυστερούσαν μάλλον το να φύγουν για τις νέες ομάδες. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, θα έπρεπε να γίνει μαζικά σε όλη την Ευρώπη, ώστε να υπάρχει και μια ταυτόχρονη συνεννόηση των πρωταθλημάτων, να υπάρχει μια τροποποίηση στα συμβόλαια. Πολλοί από τους αθλητές, πολλές από τις αθλήτριες μάλλον, έχουν μείνει απλήρωτες, καθώς οι άντρες, αφού η Volley League είναι επαγγελματικό πρωτάθλημα, δικαιούνταν το επίδομα των 800 ευρώ, οι γυναίκες δυστυχώς είναι ημιεπαγγελματικό το πρωτάθλημα τους και δεν δικαιούνταν κάποια αποζημίωση. Περισσότερες ομάδες είχαν πάυση πληρώμων και είναι λογικό πολλές από αυτές να στράφηκαν σε ομάδες του εξωτερικού, και θα αναμένουμε ακόμα περισσότερες όσο θα περνάνε οι εβδομάδες και όσο η μεταγραφική περίοδος θα κορυφώνεται. Υπάρχει και διακοπή των πρωταθλημάτων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων στον χώρο του βόλεϊ. Η Ομοσπονδία, η ΣΕΒ, ανακοίνωσε ότι όλες οι διοργανώσεις της, το Champions League, το ΣΕΒ Cup και το Challenge Cup, δεν θα ολοκληρωθούν φέτος. Δυστυχώς, θα έλεγα εγώ, είχαμε λίγη συμμετοχή, ο Ολυμπιακός είχε φτάσει στην τετράδα του Challenge Cup. Είχαμε πολύ ενδιαφέρον Champions League στο βόλεϊ, με την κάτοχο του τροπέου, την Λούμπε Τσίπη Βιτανόβα, να βρίσκεται στην τετράδα και να απειλεί να κάνει το back-to-back, με την Zenit Kazan, η οποία πέρυσι έχασε τον τίτλο αλλά είναι κάτοχος των 5 προηγούμενων συνεχόμενων Champions League, να ήθελε να πάρει την εκδίκηση από την Τσίπη Βιτανόβα. Μπορεί να βλέπουμε για τρίτη χρονιά συνεχόμενη τον ίδιο τελικό, ποιος ξέρει.
Και σαφώς υπάρχει και διακοπή, μάλλον δεν θα γίνουν καθόλου οι διοργανώσεις των εθνικών ομάδων, τα Silver League και τα που θα συμμετείχαν οι ελληνικές ομάδες, αλλά και τα Nations League, το παλιότερο World League που ξέραμε. Ενώ οι διοργανώσεις, τα προκριματικά των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, τα οποία θα διεξάγονταν τον Αύγουστο, μετατίθενται για τον Ιανουάριο. Εντάξει, αυτό δεν είναι και τόσο επίγον, αυτό θα μπορούσε να γίνει τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, κάποια στιγμή προς τα εκεί, δεν δυσκολεύει ιδιαίτερα τα πρωταθλήματα. Και σε μια πολύ καλή κατάσταση για τις ελληνικές ομάδες, όπου αφού είχαν την συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που πέρασε το Σεπτέμβριο και έδειχναν μια ανωδική τάση, είχαν αρκετά βατές κληρώσεις, τόσο για τα προκριματικά του επόμενου Ευρωπαϊκού, όσο και για τα Silver League, στα οποία θεωρώ ότι ήταν και από τα φαβορί. Νομίζω ότι στον χώρο του βόλεϊ έχουμε καθυστερήσει αρκετά, οπότε μέσα στη βδομάδα πιθανώς να έχουμε και οριστικές ανακοινώσεις. Βλέπω πάρα πολύ δύσκολο το θέμα επανέναρξης των γυναικών, αλλά βλέπω αρκετά πιθανό το να ολοκληρωθεί το αντρικό πρωτάθλημα. Φυσικά, money makes the world go round. Για τα λεφτά γίνονται όλα. Για τα τηλεοπτικά συμβόλαια, τα οποία είναι στον αέρα και θέλουν όπως και δίποτε οι ομάδες σε ένα πρωτάθλημα που τα έσοδα είναι λίγα και οι χορηγοί ακόμη πιο λίγοι. Το πακέτο της ΕΡΤ ήταν πολύ σημαντικό για τις ομάδες, για την υποβίωσή τους σε ένα πρωτάθλημα που ομάδες όπως ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης έφτασαν σε σημείο να μην μπορούν να ταξιδέψουν για να αγωνιστούν μακριά από την έδρα τους. Και σαφώς το να μην πέσει καμία ομάδα και να ανεβούν άλλες δύο δεν είναι και η πιο ενδεδειγμένη λύση. Σε ένα πρωτάθλημα που δεν μπορούν να επιβιώσουν οι 10, να τους κάνουμε και 12. Οι ομάδες που είχαν κλειδώσει την άνοδο ήταν ο Μίλωνας και η Βέρεια. Είναι δεδομένο ότι αυτές οι δύο ομάδες θα παίξουν του χρόνου στην Volley League. Αυτό δεν νομίζω να αμφισβητείται. Το θέμα είναι αν θα πέσουν δύο ή αν θα γίνουν 12 οι ομάδες. Σε ένα πρωτάθλημα που ξεκίνησε με πολύ ταλαιπωρία, με πολλά προβλήματα και τον Ηρακλή τελικά να μην συμμετέχει, να μην αδειοδοτείται, να μην συμμετέχει η ΑΕΚ. Όπως και να έχει λοιπόν, θεωρώ ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε τα συμπεράσματα και τα οριστικά νέα. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Με πολύ βόλεϊ όπως συνηθίζουμε και την επόμενη εβδομάδα νομίζω ότι θα μπορούμε να, αφού έχει λίγο καταλαγιάσει η συζήτηση περί Τζόρνταν, να την ξαναφέρουμε στην επικαιρότητα για να πούμε και τις δικές μας απόψεις περί του Last Dance. Κάπως έτσι λοιπόν θα σας αφήσω για σήμερα. Ήμουν ο Γιάννης Καλτσάρης, nstv.gr, μείνετε συντονισμένοι. Το πρόγραμμα έχει πάντα κάτι ενδιαφέρον να σας προσφέρει. Καλό βράδυ και καλό υπόλοιπο εβδομάδα. Γεια σας.